Θέλω πριν ξεκινήσω να χαιρετήσω από αυτό το βήμα το χθεσινό μεγαλειώδες συλλαλητήριο των αγροτών που παραμένουν ακόμα έξω από τη Βουλή, τη μεγαλειώδη παλαϊκή κινητοποίηση που συγκλώνησε πραγματικά και έκανε μια γροθιά αγρότες, εργάτες, αυτοαπασχολούμενους ευέ και φοιτητές. Αυτό το ανθρώπινο ποτάμι αλληλεγγύης στο δίκαιο αγώνα των αγροτών έδωσε δύναμη όχι μόνο στους ίδιους τους αγρότες για να συνεχίσουν το δίκαιο αγώνα τους στα μπλόκα και να τα καταφέρουν, αλλά έδωσε κουράγιο, έσπηρε την ελπίδα στους εργαζόμενους, τους φοιτητές, τα λαϊκά στρώματα απ' άκρης άκρη της χώρας, για να δυναμώσουν τον κοινό τους αγώνα, σπάζοντας στην πράξη τον τζαμπουκά της κυβέρνησης. Με αυτόν τον κοινό βηματισμό και επόμενο αγωνιστικό σταθμό την απεργία στις 28 Φλεβάρι, δυναμώνει η πάλη τους απέναντι στον κοινό τους αντίπαλο, τα μονοπόλια και το κράτος τους, σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους που στηρίζουν η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα άλλα κόμματα. Το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» ζητάει δικαίωση και θα είναι η καλύτερη απάντηση και στην απαράδεκτη απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να κλείσει εσπευσμένα χτες την Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το έγκλημα των Τεμπών. Αφού λοιπόν ξέφτισε γρήγορα η οικοδόμηση του προοδευτικού προφίλ της κυβέρνησης, ως συνεπής μαθητής προχωράει σήμερα τις δεσμεύσεις της για τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη που αποτελούν βασικό στοιχείο της αντιλαϊκής επίθεσης που διεξάγει σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό απαιτείται μια δικαιοσύνη φιλική στα επιχειρηματικά συμφέροντα, με πιο έντονες ταξικές διαχωριστικές γραμμές και με ενίσχυση της καταστολής απέναντι πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Η στόχευση αυτή είναι σαφής και αφορά μεταρρυθμίσεις στο σύνολο της δικαιοσύνης. Από τους ποινικούς κώδικες ως την ψηφιοποίηση και την τεχνική νοημοσύνη στην απονομή της δικαιοσύνης, από τη δικαστική αστυνομία, τις υποδομές, αλλά και τις αλλαγές στο δικαστικό χάρτη με τις συγχωνεύσεις των δικαστηρίων που έπονται και που έχουν δικαίως σηκώσει μεγάλες αντιδράσεις. Συνδέονται με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στην οποία θα δώσει όθηση η γρήγορη επίλυση των νομικών διαφορών, γι' αυτό και αποτελούν βασικό προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και για τη διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας. Όλα αυτά, λοιπόν, στα οποία παρά τις εδώ αντιπολιτευτικές κορώνες ομνύεται όλοι σας, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ 1 και 2 και το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση βεβαίως ξεκινάει με την ποινική δικαιοσύνη, θεωρώντας ότι ο αντιδραστικός χαρακτήρας των αλλαγών μπορεί με κάποιο τρόπο να κρυφτεί κάτω από αυτό το γενικό και έβυχο πέπλο της επιτάχυνσης, με γνώμονα δίθεν το συμφέρον της κοινωνίας, τι κι αν έχουν προηγηθεί δεκάδες άλλες αποτυχημένες προσπάθειες που αποδεικνύουν και το ατελέσφορο αυτών των διακηρύξεων. Αλλά αναπαράγοντας κυρίως και μια στρεβλή εντελώς αντιεπιστημονική αντίληψη που παρουσιάζει την αυστηροποίηση των ποινών ως το φάρμακο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Και αυτό βεβαίως το κάνετε, είναι πολλαπλά χρήσιμο, γιατί σας βοηθάει να κρύβετε και την απουσία, τις ευθύνες για την απουσία πρόληψης για τις πραγματικές αιτίες που οδηγούν στο έγκλημα, όπως για παράδειγμα είναι και αυτό του εμπρισμού των δασών, για το οποίο με τόση γλαφυρότητα αναφέρθηκε ο εισηγητής της πλειοψηφίας. Ακόμα όμως το κάνετε για να κρύψετε ή να παρουσιάσετε ως δικαιολογημένη την κατακριούργηση μια σειρά βασικών δικονομικών δικαιωμάτων που παραβιάζουν όχι μόνο τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου, αλλά θέτουν συνολικά υπό αμφισβήτηση και την ίδια την ποιότητα της απονομής της δικαιοσύνης. Δηλαδή, για να σταματήσει κάποια στιγμή, κύριε Υπουργή, και αυτός ο φτηνός λαϊκισμός, οι παρεμβάσεις αυτές της δικαιοσύνης μπορούν να αποβούν εξίσου επικίνδυνες όχι μόνο για τους θύτες, όπως ισχυρίζεστε, αλλά και για τα ίδια τα θύματα. Και μάλιστα,
Αυτή τη φορά επιχειρείτε προκλητικά να εμφανίσετε το νομοσχέδιο και ως τη λύση στην προστασία των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Με ρυθμίσεις που όχι μόνο είναι τραγικά μακριά από την αντιμετώπιση αυτών των αποκρουστικών φαινομένων, αλλά έχουν και πολλές άλλες επικίνδυνες και αντιδραστικές προεκτάσεις. Ουσιαστικά, με τις κορώνες περί αυστηροποίησης των ποινών, πετάτε από πάνω σας την ευθύνη σας για την ολόπλευρη προστασία από αυτές τις αποκρουστικές μορφές βίας, όταν όχι μόνο το κράτος εξακολουθεί να θεωρεί μη επιλέξιμο κόστος την πρόληψη, την ουσιαστική περίθαλψη, την προστασία των θυμάτων από δημόσιες, κρατικές, κοινωνικές δομές, πολύ περισσότερο οι αιτίες αυτών των αποτρόπαιων πράξεων τροφοδοτούνται και ανακυκλώνονται σε αυτό το σάπιο σύστημα, αλλά ταυτόχρονα το χρησιμοποιείτε ως μια ευκαιρία για να παραχωρήσετε αυτούς τους ευαίσθητους τομείς σε διάφορους ιδιώτες, όπως για παράδειγμα την αναγκαία ηθική και υλική συνδρομή στα θύματα. Πολύ περισσότερο που αξιοποιείτε και πολύ επικίνδυνους θεσμούς, όπως αυτός της ποινικής διαμεσολάβησης, που φέρνει αντιμέτωπο το θύμα με το θήτη, αφήνοντάς τα εκτεθειμένα πολύ πριν καν ξεκινήσει η δίκη. Και τελικά, ποιον ευνοεί μια δικαιοσύνη που μετατρέπεται με κάθε τρόπο σε εισπρακτικό μηχανισμό? Ποιον ευνοεί αυτή η κατακόρυφη αύξηση σε παράβολα και έξοδα που κάνει πιο απρόσιτη τόσο την πρόσβαση όσο και την απονομή της δικαιοσύνης? Τους θύτες ή τα θύματα, κύριε Υπουργέ? Επαναφέροντας το παράβολο για την υποβολή της έγκλησης και μάλιστα επικαλούμενη αυτή την αχαρακτήριστη έννοια της δικομανίας, τελικά, όχι μόνο διευρύνεται τη δυνατότητα οι εισαγγελικές αρχές να αρχιοθετούν με συνοπτικές διαδικασίες τις μηνύσεις, αλλά αν κρίνουν και έτσι γενικώς και αόριστα ότι η μήνυση ή η έγκληση έγινε άκουσον-άκουσον από δικομανία, τους επιβάλλεται και έξοδα 1.500 ευρώ. Το ίδιο ισχύει για μια σειρά παράβολα που ακριβαίνουν, όπως για την προσφυγή κατά της απόρρεψης της έγκλησης. Τα ίδια οικονομικά εμπόδια ορθώνονται και για τον κατηγορούμενο που θα ασκείται υπερασπιστικά του δικαιώματα ανάλογα με την οικονομική του θέση, αφού τα έξοδα που επιδικάζονται σε βάρος του προσδιορίζονται κλιμακωτά μέχρι και τις 4.000 ευρώ ανάλογα με το πόσο επιβαρύνθηκε το δημόσιο από αυτή τη δίκη. Δηλαδή δαπάνες για την εξέταση μαρτύρων, πραγματογνωμόνων κλπ. Μετακυλείται τελικά στον κατηγορούμενο. Είναι τελικά ιδιωτική υπόθεση η αναζήτηση της αλήθειας? Και βεβαίως όλα αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά για την άσκηση μιας σειράς δικαιωμάτων, την άσκηση έφεσης κλπ. Δηλαδή δικαιούσε τόση δικαιοσύνη όσοι μπορείς να πληρώσεις. Γι' αυτό και η ενίσχυση των διάφορων αμερικανόπνευστων θεσμών της ποινικής διαπραγμάτευσης, συνδιαλλαγής και διαμεσολάβησης, τα γνωστά παζάρια για το ύψος της ποινής ή την αποζημίωση του θύματος, ευνοούν τελικά πάντα τους ισχυρούς που μπορούν και να πληρώνουν για πολυτελή υπεράσπιση, ενώ λειτουργούν εκβιαστικά σε βάρος των οικονομικών αδύναμων και πιο ευάλωτων. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η επαναφορά της χρηματοποίησης της ποινής, αφού όποιος έχει χρήματα θα εξαγοράζει την ποινή του και καθάρισε, όπως τελικά και η επαναφορά του θεσμού της κοινοφελούς εργασίας, με σαφή στόχο όχι την αληθινή αναμόρφωση και κοινωνική επανένταξη που θα απαιτούσε ένα ολοκληρωμένο σύστημα σοφρονισμού και ριζικά βέβαια διαφορετικού από το σημερινό, με στόχο την προστασία και την πρόοδο της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά για να καλύπτονται με τσάμπα εργατικά χέρια οι οργανικές ανάγκες του τραγικά υποστελεχωμένου δημοσίου. Έτσι, η μεγάλη πλειοψηφία όσων δεν θα έχουν να πληρώσουν είτε θα οδηγούνται στη φυλακή με fast-track διαδικασίες, είτε θα αποτελούν τσάμπα εργατικά χέρια, ενώ η ισχυρή μειοψηφία θα πληρώνει και θα επιστρέφει στο σπίτι της. Η ταξικότητα της δικαιοσύνης, λοιπόν, σε όλο της το μεγαλείο. Μήπως όμως και αυτή η αυστηροποίηση των ποινών είναι, όπως λέτε, προς όφελος της κοινωνίας? Όταν όλα τα επιστημονικά αλλά και πραγματικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι αυτή όχι μόνο δεν μειώνει την εγκληματικότητα, αλλά πολλές φορές τη διωγγώνει. Και βεβαίως,
Η αυστηροποίηση δεν αφορά μόνο τις προβλεπόμενες ποινές, για τα οποία διατείνεστε ότι έρχεστε επιτέλους να εφαρμόσετε αυτά που προβλέπει ο νόμος, αλλά συνδυάζεται με παρέμβαση σε γενικές διατάξεις του ποινικού κώδικα που έχουν οριζόντια εφαρμογή σε όλα τα αδικήματα ανεξάρτητα από την απαξία τους, ενώ στενεύουν ακόμα και τα περιθώρια συγκεκριμένης αξιολόγησης και ορθής κρίσης από το δικαστήριο. Διατρέχει λοιπόν το σύνολο των ρυθμίσεων που αφορά στην έκτηση ακόμα και μικρότερες απαξίες αδικήματα ποινών, με τον περιορισμό της αναστολής, με αύξηση του ορίου του εκκλητού, δηλαδή του ορίου για το οποίο μπορεί να ασκηθεί έφεση, αλλά και του ανασταλτικού αποτελέσματος αυτής, με μεγαλύτερο όριο της πραγματικής έκτησης, περιορίζοντας σημαντικά το θεσμό της υφόρων απόλυσης, με κριτήρια όμως που δεν μία σχέση έχουν με αυτή τη λειτουργία, αντίθετα σχετίζονται με τα όσα ήδη έχουν κριθεί από το δικαστήριο, δηλαδή αναιρώντας την ίδια τη λειτουργία του σοφρονιστικού δικαίου. Απ' την άλλη, καμιά πρόνοια δεν βλέπουμε να υπάρχει για ενίσχυση της πρόληψης, για βελτίωση των σοφρονιστικών ιδρυμάτων, για πρόσληψη σχετικού επιστημονικού προσωπικού, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους, παρά μόνο εξαγγελίες για χτίσιμο νέων φυλακών, πώς εξάλλου θα υπηρετηθεί αυτό το αφήγημα το «περισσότερη φυλακή για όλους», ανοίγοντας πιθανόν και νέα πεδία κερδοφορίας για ιδιώτες. Όπως βέβαια, με τον ίδιο τρόπο, στους ιδιώτες παραχωρείται ακόμα και αυτό τον ευαίσθητο τομέα των αναμορφωτικών μέτρων των ανηλίκων, που επιτρέπεται και να συμμετέχουν στα αναμορφωτικά μέτρα, αλλά και στην παρακολούθηση, εκπαίδευση άλλων προγραμμάτων κλπ. Την ίδια ώρα, βέβαια, που και αυτός ο πληθωρισμός αυστηρότητας συμπαρασύρει και τους ανήλικους κρατουμένους, για τους οποίους διευρύνεται επικίνδυνα η δυνατότητα να στέλνονται ακόμα και από την ηλικία των 15 χρονών στις φυλακές για ταχύρυθμη εκπαίδευση σε ακόμα βαρύτερης απαξίας έγκλημα. Πολύ περισσότερο που η θέση του κατηγορουμένου χειροτερεύει και με μια σειρά άλλες εκπτώσεις στη διαδικασία, όπως η γενίκευση της εξέτασης μαρτύρων με τεχνολογικά μέσα εξ αποστάσεως, ακόμα και εξ αποστάσεως απολογία του κατηγορουμένου, η μη κλήτευση των μαρτύρων στο δεύτερο βαθμό, καταργώντας κάθε αμεσότητα στην ποινική διαδικασία, με βαριές συνέπειες στην προσπάθεια αποκάλυψης της αλήθειας. Και αυτές οι αλλαγές επιβαρύνουν με τον ίδιο τρόπο τόσο τους κατηγορούμενους όσο όμως και τα θύματα που επιδιώκουν να προστατευτούν με την ανάδειξη της αλήθειας. Ακόμα, σοβαρή υπονόμευση είναι και η συρρήκνωση του δικαιώματος της έφεσης, αφού υπερδιπλασιάζεται το ελάχιστο όριο των ποινών που επιδέχεται έφεση, διευρύνονται αντίστροφα οι περιπτώσεις αδικημάτων για τα οποία δεν θα μπορεί να ασκείται το δικαίωμα. Το ίδιο αρνητικές είναι οι συνέπειες της ενδιάμεσης διαδικασίας των συμβουλίων για μια σειρά κακουργήματα με την απευθείας παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη. Όταν σας έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ένα στα τρία βουλεύματα είναι απαλλακτικά, τελικά δεν απαντάτε πώς θα υπηρετηθεί ακόμα και αυτή η πολυπόθητη επιτάχυνση όταν όλες αυτές οι υποθέσεις θα φτάνουν στο ακροατήριο, και μάλιστα προκαλεί από τη μεριά της κυβέρνησης η επίκληση του επιχειρήματος για την ταχύτητα της παραπομπής σε δίκη του εγκλήματος των τεμπών, όταν τα μέχρι τώρα πεπραγμένα της κυβέρνησης, τη μόνη ταχύτητα που εξασφάλισαν είναι αυτή την ταχύτητα στο κουκούλωμα των ευθυνών σας. Ακόμα υπερασπίζονται τα υπερασπιστικά δικαιώματα και σε βάρος της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, με την γενίκευση των μονομελών συνθέσεων, όταν μεγάλος όγκος υποθέσεων, ακόμα και για βαριά αδικήματα, θα φτάσουν να εκδικάζονται από έναν μόνον δικαστή, ενώ και για το ίδιο το μονομελές πλημελιοδικείο φτάνει να γίνεται ο κανόνας του δικαστηρίου για τα πλημελήματα, όταν μάλιστα προβλέπεται για τη μεγάλη πλειοψηφία
αυτών να καταλήγουν τελικά οι κατηγορούμενοι, να μπορούν να καταλήξουν οι κατηγορούμενοι στη φυλακή. Γι' αυτό και σε σχέση με την τροπολογία που έχετε καταθέσει, κύριε Υπουργέ, θεωρούμε ότι αυτή πρέπει να επεκταθεί, η υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου για υπεράσπιση του κατηγορουμένου και στο μονομελές, τη στιγμή μάλιστα που για τα περισσότερα αδικήματα υπάρχει ο κίνδυνος της επιβολής ποινής φυλάκισης. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι σας έχουν πολλαπλώς επισημανθεί, αλλά επισημαίνονται ισότιμοι ακόντων. Και βεβαίως, με την κατάργηση των πενταμελών εφετείων, δημιουργείται αυτό το παράδοξο να δικάζονται οι εφέσεις του τριμελούς πάλι από το τριμελές εφετείο, χωρίς να μπορεί να διασφαλιστεί ιδίως για τα δικαστήρια της επαρχίας, ούτε αυτή η ελάχιστη εγγύηση της αρχαιότερης σύνθεσης. Και για τα περί εξασφάλισης δικαστών για εκδίκαση περισσότερων υποθέσεων, σας διαψεύδει, κύριε Υπουργή, πρώτα και κύρια, η ίδια η πραγματικότητα που ισχύει σήμερα στα δικαστήρια, αυτή η τραγική αναλογία του μισού, αν όχι ενός τρίτου δικαστικού υπαλλήλου αναδικαστή, αλήθεια με τι γραμματείς και σε ποιες αίθουσες θα εκδικάζετε τις υποθέσεις. Είναι προσβλητικά της νοημοσύνης μας πραγματικά τα επιχειρήματα που επικαλείστε και τελικά επιβεβαιώνεται ότι άλλη είναι η στόχευσή σας. Και αυτό αποδεικνύεται και από τις άλλες αντιδραστικές ρυθμίσεις που κατατείνουν στην ενίσχυση της δυνατότητας της δικαιοσύνης να τυλίγει σε μια κόλλα χαρτί τους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος, όπως αυτή η απαράδεκτη προσθήκη που κάνατε στο αδίκημα περί διατάραξης της λειτουργίας της υπηρεσίας, με την εισαγωγή δύο νέων περιπτώσεων, αυτή των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή να απειλείται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός χρόνου για όποιον διακόπτει τη λειτουργία με φωνασκίες, θορύβους κλπ. Ή ακόμα και ποινή φυλάκισης δύο ετών να απειλείται σε περίπτωση βιοπραγιών. Και μάλιστα αυτά που αφορούν τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δομές εκπαίδευσης τα προσθέσετε μετά τη διαβούλευση, προφανώς θορυβημένοι από τις μεγαλειώδεις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, ετοιμάζοντας τα καινούργια μαθητοδικεία. Μεθοδεύσατε και την εξαίρεση της υποχρέωσης κλήσης των μαρτύρων αστυνομικών για να είναι ακόμα πιο εύκολο να στείνονται τα κατηγορητήρια με τις γνωστές, διάτριτες πολλές φορές γραπτές καταθέσεις, χωρίς να μπορούν να εξετάζονται και να διακριβωθεί η αλήθεια τελικά των ισχυρισμών τους. Ταυτόχρονα, όλα τα αδικήματα σε βάρος του Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΝΟΤΑ, μεταξύ αυτών φυσικά και οι παρεμβάσεις που γίνονται σε δημοτικά συμβούλια, οι συμβολικοί αποκλεισμοί εισόδων, οι συμβολικές καταλήψεις υπουργείων και άλλων δημοσίων κτηρίων, θα διώκονται αυτεπάγγελτα, με άμεση δηλαδή κινητοποίηση του κατασταλτικού μηχανισμού. Ενισχύεται δηλαδή με κάθε τρόπο η προσπάθεια εκφοβισμού όποιου ήδη αγωνίζεται, γιατί βεβαίως και με τα διάφορα μέτρα υποχρεωτικής έκτησης των ποινών και τα εμπόδια στην αναστολή, μια σειρά αδικημάτων που καθόλου σπάνια φορτώνονται στις πλάτες του λαϊκού κινήματος περιλαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι προφανές λοιπόν, κύριε και κυρίες της κυβέρνησης, ότι σας φοβίζει το ποτάμι της οργής που μεγαλώνει και συναντιέται στους κοινούς αγώνες φοιτητών, μαθητών, αγροτών, εργατών. Και βέβαια σας λέμε ότι είναι δικαιολογημένος ο φόβος σας, αλλά δεν θα σας περάσει. Το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει τη δύναμη να σας χαλάσει τα σχέδια και να προστατεύσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, κυρίως να προστατεύσει μόνος του τον αγώνα του για μια καλύτερη ζωή. Είναι προφανές ότι θα καταψηφίσουμε επί της αρχής τους ποινικούς κώδικες.